Να πω εδώ και εγώ από τη δική μου πλευρά ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει πως ο ανήλικος οδηγός της Νταλέκας είχε πάρει την Νταλέκα περισσότερες από μία φορά. Τουλάχιστον έτσι μου λένε εδώ οι κάτοικοι. Η οικογένεια έχει τρία αγόρια και τα τρία αγόρια έπαιρναν τα οχήματα αυτά και βοηθούσαν. Είναι μια νοοτροπία του πατέρα. Αναλόγως τι ηλικία είναι το κάθε παιδί. Αν είναι ενήλικας και τα λοιπά, δεν κατηγορήσαν μεγαλύτερο παιδί. Αλλά το μεγαλύτερο παιδί είναι τώρα, είναι τώρα 18 χρονών. Και ο νεαρός οδηγεί την Νταλέκα από 15 χρονών. Τουλάχιστον έτσι μας είπαν οι κάτοικοι εδώ. Αποτύχει, δεν είχαμε άλλα τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Δεν μπορώ να το ξέρουμε. Πρέπει οι άνθρωποι που το έχουν δει αυτό να πάνε και να καταθέσουν στα αρμόδια δικαστήρια. Γιατί αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί. Το να σου λέει κάποιος σε προφορικό δεν σημαίνει ότι συνέβαινε κιόλας. Να δούμε λοιπόν τι είπε. Να πούμε ότι... Ναι. Η μητέρα του οδηγού της Νταλέκας πήγε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο, σπάραζε, συμπαραστάθηκε στην οικογένεια του άτυχου 16χρονου, είπε μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του και είπε επίσης ότι ήταν αντίθετη στο να οδηγούν τα ανήλικα παιδιά τα βαρέου τύπου οχήματα, όμως το επέτρεπε ο πατέρας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Ζήνα. Κανένας δεν κατηγορεί κανέναν, απλώς παραθέτουμε τα γεγονότα ώστε να, έτσι να έχει και ο κόσμος μια εικόνα σε αυτό και γενικότερα όποιοι άνθρωποι μας ακούνε και ενδεχομένως έχουν παιδιά και έχουν κενταλίκες έξω από την επιχείρησή τους, καλό είναι να φροντίζουν τα κλειδιά να τα κρατάνε γιατί ποτέ δεν ξέρεις ακόμα και ένα παιδί να ανέβει πάνω και να κάτσει στο κάθισμα αν το αυτοκίνητο θα πάρει μπροστά και θα φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσοι έχουν παιδιά και οδηγούν μηχανάκια χωρίς δίπλωμα να φοράνε, και με δίπλωμα να φοράνε κράνος. Τώρα τι να πεις για αυτή την υπόθεση, εδώ χάθηκαν όλα. Δυστυχώς το παιδί δεν είναι πια στη ζωή. Παρακαλώ. Συγκλονισμένη είναι η συγγενής του 16χρονου που έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από Νταλίκα στην Κάριστο. Η θεία του συντετριμένη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά και ζητά δικαίωση για τον άδικο θάνατο του ανιψιού της. Ο 17χρονος Δημήτρης δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή χθες εδώ μπροστά σε αυτή την κολόνα. Είσαι θεία του. Μικρή κοπέλα και εσύ πονεμένη. Άλλο ένα πλήγμα για την οικογένειά σας. Τον χτύπησε το φορτηγό χθες και τον άφησε και έφυγε. Εδώ ξεψύχησε. Τον πήγαν στο νοσοκομείο το πεθαμένος. Εδώ στην Κάριστο υπάρχει περιφερειακός. Απαγορεύεται τα οχήματα βαρέου τύπου να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Εγώ θέλω να ακουστεί αυτό για να μην ξαναγίνει ατύχημα. Για να μην ξαναχαθεί κανένα μικρό παιδί. Ένα παιδί που δεν έκανε τα όνειρά του πραγματικότητα. Εργαζόταν. Τι έκανε, πήγαινε σχολείο. Τώρα θα ξεκινήσω δουλειά. Είστε κτηνοτρόφοι οικογενειακός, θα ασχολιόταν με τη δουλειά του πατέρα του. Όχι, δεν ήθελε. Θέλαμε να τελειώσει το σχολείο, να πάρει το χαρτί του ηλεκτρολόγου, να βρει μια δουλειά για να μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Είχε πολλά όνειρα, αλλά τελείωσαν χθες. Ο άνθρωπος που προκάλεσε το δυστύχημα αυτό με τις τραγικές... Έχουν ξαναχτυπήσει πέρσι έναν κύριο, δεν θέλω να σας πω ποιον. Ο άλλος γιος του και βάλανε ότι οδηγούσε ο θείος του. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, θα κάνω ό,τι μπορώ να πληρώσουνε, γιατί αν είχε σταματήσει και τον είχε βοηθήσει, δεν θα γινόταν τίποτα. Μπορεί να ζούσε. Εσύ έμαθες ότι τον εγκατέλειψε. Ναι, τον εγκατέλειψε και πήγε, κρύφτηκε με το φορτηγό, είπε ότι δεν τον είδε. Τον είδε εμόφυρτο και έφυγε. Έφυγε. Το είπαν μάρτυρες αυτό. Ναι, ένα τετράγωνο πιο μακριά ακούστηκε τον μπαμ. Ένα τετράγωνο πιο μακριά από εδώ. Και τον άφησε και έφυγε. Ήρθε το στενοφόρο, αλλά δεν προλάβα. Πώς ένα ανήλικο παιδί 17 χρονών οδηγούσε την Νταλέκα όμως? Από πιο μικρά οδηγούν. Αυτό το ξέρει η όλη η κοινωνία. Εδώ τους βλέπουν με την Νταλέκα, Δευτέρα Λυκείου, Πρώτη Λυκείου, 15 χρονών παιδιά να παίρνουν τα Νταλέκα. Ναι. Και πήραν τη μάνα του στο τμήμα που αυτή δεν φταίει τίποτα. Ο πατέρας του είναι στο εξωτερικό, δεν έχει έρθει ακόμα. Και δεν σεβάστηκαν το πένθος μας. Σήμερα και χθες, εμείς το παιδί μας δεν το έχουμε κυδέψει ακόμα. Δουλεύανε κανονικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες για τη μητέρα του παιδιού που οδηγούσε την Νταλέκα. Σας συμπαραστάθηκε. Η μητέρα του παιδιού δεν ήταν σύμφωνη να οδηγούν τα παιδιά της στα φορτηγά. Εχθές ήρθε στο νοσοκομείο. Μάλλον είναι και αυτή και ξέρει. Και είπε, μακάρι να είχα πεθάνει εγώ.
Ο πατέρας όμως είναι σύμφωνος και έβαζε και τα τρία παιδιά του, γιατί έχει τρεις γιους, και οδηγούσαν τα φορτηγά από 15 χρονών. Εγώ θέλω να πληρώσει. Και ο πατέρας που έδινε τα φορτηγά στα παιδιά του, και ο γιος που χτύπησε τον ανιψιό μου και τον άφησε στην άσφαλτο να πεθάνει. Ήρθε η μάνα του οδηγού χθες στο νοσοκομείο, ήρθε, την ναι. είδατε, τι ναι. έλεγε. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ. Να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην ξανακυκλοφορήσει φορτηγό με στην Κάριστο. Τα οχήματα βαρέου τύπου να πηγαίνουν από τον περιφερειακό. Να μην ξαναχάσουμε άλλο παιδί. Ποτέ.